Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Σας τη βγήκε από τα αριστερά χθες ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν το πίστεψε κανείς αυτό. Περισσότερο. Ανεξάρτητα το πίστεψε. Είχαμε μια μεταβολή η οποία είναι το δίκαιο του εργάτη. Περισσότερο αυτό. Ναι, και αναφερόμενος μάλιστα σε ένα σημείο του νόμου Χατζηδάκη. Αυτού του νόμου έκτρωμα που τον καταδικάσαν οι εργαζόμενοι και τον καταδικάζουν ακόμα. Και με την πάλη του πέσου φόρου δουλειά παλεύουν για να μην εφαρμοστεί καμία διάταξη. Αλλά και στην κάρτα, κύριε Ρεμπάμπη, έτσι. Και μάλιστα, επειδή αναφερόμαστε και στην κάρτα, στη ψηφιακή κάρτα εργασία, που ουσιαστικά τι καταμετράει αυτή η κάρτα, καταμετράει και την εκμετάλλευση των εξόντων των εργαζομένων, τα ατελείωτα ωράρια, η οποία μάλιστα τη Δευτέρα εγκαινιάστηκε και τη Δευτέρα το μεσημέρι βγήκαν οι πρώτες καταγγελίες από σωματεία, από σωματεία εργαζομένων. Τις οποίες καταθέσατε, μου φαίνεται, στην Βουλή. Βέβαια, που ανέφεραν ότι η εργοδοσία ενημέρωνε τους εργαζόμενους ότι πιάνει δουλειά στις 5, αλλά θα χτυπήσει την κάρτα στις 6, για να μην φανεί αυτή μία ώρα απασχόλησης ή αντίστοιχα λίγη βάρδια στις 10, αλλά θα χτυπήσει την κάρτα στις 9. Μιλάμε για τέτοιο μέτρο, για τέτοια καινοτομία, για τόση φιλεργατικότητα. Καλά, από την άλλη μεριά, κύριε Πάπη, υπάρχουν και ορισμένοι. Που υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία. Το συγκεκριμένο μέτρο, μάλιστα το συγκεκριμένο μέτρο, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, είναι από αυτά τα άρθρα του νόμου Χατζηδάκη, τα οποία ψήφισε τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πέρα από αυτό. Υιοθετώντας την ίδια ρητορική με την κυβέρνηση ότι είναι κάτι, ένα μέτρο που εξυγχρονίζει την αγορά εργασίας. Και φύγει για μεταξωτές κορδέλες. Δεν ξέρω τώρα αν έχει και αντικείμενο σε ορισμένες των περιπτώσεων. Παραδείγματος χάρη για τις υπερορίες υπάρχει πλέον νόμος. Έτσι. Υπάρχει, κοιτάξτε, όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, υπάρχει μια ολόκληρη κατεύθυνση, μια ολόκληρη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι πρέπει ο χρόνος εργασίας ενός εργαζόμενου να διαχωριστεί σε ενεργό και ανενεργό. Μπράβο. Ο οποίος ενεργός θα είναι αυτός που θα πληρώνεται και ο ανενεργός, όπως για παράδειγμα ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας ως ανενεργό, ακόμα και το να πάει στην τουαλέτα, θα θεωρείται ανενεργός χρόνος εργασίας, θα αφαιρείται από το χρόνο εργασίας, με συνέπεια εν τέλει το ωράριο να διευρύνεται και ο μισθός να καταποντίζεται. Άρα δεν έχει κάτι το θετικό αυτό το μέτρο, ίσα ίσα νομιμοποιεί και αποτελεί τον προθάλαμο για τέτοια ακόμα πιο εκτροματικά μέτρα στους χώρους δουλειάς, πρώτον. Και δεύτερον, αν θέλει κάποιος να ελέγξει το ωράριο εργασίας, πρέπει να έχει σώμα επιθεώρησης εργασίας. Ανεξάρτητη αρχή έχει γίνει αυτό. Τέτοιο σώμα επιθεώρησης εργασίας που δεν υπάρχει, είναι ανεξάρτητη αρχή με βάση το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Και όταν υπήρχε, επί ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ξέρετε, είναι και πολλοί που διαφημίζουν το έργο του ΣΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε 4 οχήματα για ολόκληρη την Πελοπόννησο, για παράδειγμα, για να κάνει ελέγχους. Μιλάμε για τέτοια επιθεώρηση εργασίας. Ούτως ή άλλως λέω ότι το αντικείμενο θα ήταν το αν εφαρμόζονται οι νόμοι που έχουν μετατρέψει τους εργασιακούς φόρους σε γαλέρες. Από τη χθεσινή συζήτηση, θέλω να σας ρωτήσω την αίσθησή σας, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Είχαμε να συζητήσουμε κυρίως, λες και δεν υπάρχουν προβλήματα στο σήμερα ή δεν υπάρχουν προβλήματα οι οποία αντιμετωπίζουμε με μια αβεβαιότητα το μέλλον. Λες και δεν έχουμε την έκρηξη στην αύξηση των τιμών στην ενέργεια, στα νίκια, στους μισθούς, στο καλάθι της νοικοκυράς, και συζητούσαμε χθες για το 15, για τη χρεοκοπία του 9, για το δημοψήφισμα, για την Οβάρτης και για τα ειδικά δικαστήρια. Κοιτάξτε, είναι επιλογή αυτή η συζήτηση και επιλογή τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να διεξάγεται συζήτηση σε αυτά τα πεδία και να μην διεξάγεται συζήτηση σε ουσιαστικά καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Θέλετε να μιλήσουμε για την ακρίβεια, για την ακρίβεια, θέλετε να μιλήσουμε για την ενεργειακή φτώχεια, θέλετε να μιλήσουμε για τους κινδύνους που απορρέουν. Όχι, δεν θέλω να κάνουμε τη συζήτηση. Το θέμα πρέπει να γίνει στο κοινοβούλιο. Ναι, λέω από μεριά του ΚΚΕ και με τις ομιλίες, με τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, αυτά τα ζητήματα τέθηκαν πάντως. Τέθηκαν δηλαδή τα θέματα του πώς είναι η κατάσταση στους χώρους δουλειάς, το τι έχουν να αντιμετωπίσουμε η εργατική λαϊκή οικογένεια στην καθημερινότητά της, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια κτλ. Η κατάσταση στον χώρο της υγείας, που είμαστε σε φάση που όχι μόνο
υπάρχει έξαρση της πανδημίας, αλλά υπάρχει και έξαρση της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας μετά από 3 χρόνια πανδημίας. Μα το ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι το Σεπτέμβριο τα προβλήματα στο ΕΣΥ θα επιστρέψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιστρέψουν. Όχι, είναι ήδη εδώ τα προβλήματα. Εννοώ στο βαθμό αυτό να πούμε. Από τη μεριά του ΚΚΕ στη συζήτηση στη Βουλή τέθηκαν ακριβώς αυτά τα προβλήματα και αναδείχθηκε και ο δρόμος για να αντιμετωπιστούν προς όφελος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Γιατί, για παράδειγμα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ενεργειακή φτώχεια, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα που είναι ήδη βαρύ και το φθινόπωρο και το χειμώνα θα είναι ακόμα βαρύτερο. Αν δεν συγκρουστούμε και αν δεν αναδείξουμε ότι είναι συνέπεια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εφαρμόσει όλες τις κυβερνήσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Αν δεν πούμε ότι τώρα πρέπει να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα, οι λιγνητικές μονάδες, οι εγχώριες πηγές ενέργειας συνολικά, όπως και ο λιγνίτης, και με προστασία του περιβάλλοντος και με περαιτέρω ανάπτυξή τους, για να εξασφαλιστεί επάρκεια και φθηνό ρεύμα για όλο το λαό. Μα το λιγνίτι τον ξαναβάλλω στο παιχνίδι, κύριε Μπάμπη, τώρα. Ναι, τον αναγκαστικά. Ναι, έχοντας κάνει ήδη το λιγνίτι πιο ακριβό στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Στα πλαίσια του χρηματιστηρίου ενέργειας, του εμπορίου ρήπων κτλ. Και το ευρωποιημένο φυσικό αέριο θα είναι πιο ακριβό. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, για να πάω σε αυτό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, αν δεν πούμε ότι πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, γιατί πυροβολούν τα πόδια μας και τις πληρώνει ο λαός. Και εν τέλει τι έχουμε εδώ, να αντικαθιστούμε την εξάρτηση από το φθηνότερο βέβαια φυσικό αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία με το ακριβότερο υδροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο είναι και ρηπογόν. Η κατά τα άλλα πράσινη μετάβαση. Που στην ουσία για το λαό είναι μαύρη. Και αυτή την πράσινη μετάβαση βλέπουμε στους λογαριασμούς μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουν, με αυξομοιώσεις βέβαια στη δοσολογία και στην αναλογία, τόσο η κυβέρνηση που τις κάνει νόμους, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ που τις καταθέτει ως προτάσεις. Οι λύσεις είναι να διατηρήσουμε αυτό το πλαίσιο, το ευρωνοσιακό, της πράσινης μετάβασης, να επιχορηγήσουμε επιπλέον κάποιες αυξήσεις του λογαριασμού, αλλά το πρόβλημα που θα είναι οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια θα παραμένει και θα διωγγώνεται. Γιατί ακριβώς άμα δείξουμε αυτή την αιτία, το πρόβλημα θα παραμένει και ο λογαριασμός θα πηγαίνει στα συνήθεια υποζύγια, δηλαδή τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν από τη μεριά του ΚΚΕ. Προφανώς απαντήσεις δεν πήραμε και δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ούτε από την κυβέρνηση, είναι δεδομένη, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, οι οποίοι έχουν, παρά τις διαφορές τους, παρά ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις και θέσεις, έχουν ένα κοινό έδαφος πάνω στο οποίο πατάνε και πάνω εκεί προχωράνε με βήμα ταχύ. Ή για παράδειγμα, δείτε την κουβέντα που άνοιξε για τα ζητήματα σε σχέση με την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο. Αν αμφισβητεί κανείς ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ηχηρή ομοφωνία ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα στην παραχώρηση υποδομών της χώρας μας για τη διευκόλυνση του περάσματος από εδώ νατοϊκών στρατευμάτων, αμφισβητεί κανείς για παράδειγμα το γεγονός ότι πλέον έχουμε 10 νατοϊκές βάσεις στη χώρα μας, οι οποίες εγκαινιάστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, επισημοποιήθηκαν με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία και τώρα το ταβάνι δεν ξέρουν πού θα φτάσει. Αμφισβητεί κανείς, για παράδειγμα, και δεν είπε κανείς τίποτα χθες στη Βουλή εκτός από το ΚΚΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Η σύνοδο του ΝΑΤΟ πήρε ανατριχιαστικές αποφάσεις για τους λαούς. Ανατριχιαστικές αποφάσεις. Όταν λέει το ΝΑΤΟ ότι, για παράδειγμα, θα αυξήσουμε τις δυνάμεις ταχείας επέμβασης από 70.000 σε 300.000, πού θα τους βρούνε, αν όχι και από το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Καλά, όχι μόνο τη χώρα, όμως όλων. Όλοι θα επιστρατευτούν. Που δεν έχει καμία δουλειά έξω από τα σύνορα. Αμφισβήτησε κανείς, για παράδειγμα, ότι σε αυτή τη σύνοδο πάρθηκαν αποφάσεις για νέους εξοπλισμούς, τους οποίους θα πληρώσουν εκεί αυτοί που πριν λέγαμε ότι δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, το λογαριασμό και την καθημερινότητα. Την καθημερινότητα. Αμφισβήτησε κανείς το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοί μας, οι ισχυροί, οι εταίροι μας, μαζί με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τους χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός. Έδωσε 7,5 δις τον προηγούμενο χρόνο και τώρα μόλις σε 15 μέρες η κυβέρνηση έχει αποφασίσει εξοπλισμούς 3 δις. Αυτοί οι σύμμαχοί μας εν τέλει τι λένε απέναντι στην προκλητικότητα και την επιθετικότητα της ελληνικής κυβέρνησης? Βρείτε τα. Ή ακόμα χειρότερα, το ΝΑΤΟ λέει ότι το Αιγαίο είναι νατοϊκό έδαφος. Δεν αναγνωρίζει σύνορα, δεν αναγνωρίζει ένα αέριο χώρο, δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα και ουσιαστικά
τροφοδοτεί με τη στάση του την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης που πλέον βάζει στο στόχαστρο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα και τμήμα της κυριαρχίας της χώρας. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πότε εκτιμάτε, υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές? Γιατί ακούσαμε πολλά χθες. Εμείς είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Ανεξάρτητα από αυτό. Ξέρουμε, ναι. γιατί ξέρουμε ότι εδώ πέρα έχει συσσωρευτεί μια πολύτιμη πείρα τα τελευταία χρόνια που αναδεικνύει ότι ο λαός μπορεί να βγει στο προσκήνιο, να διεκδικήσει τα δικά του δίκαια, τις δικές του ανάγκες, τα δικά του δικαιώματα, να βάλει εμπόδια στις κυβερνήσεις και στο αντιλαϊκό του έργο με τους δικούς του αγώνες, με τη δική του πάλη και με ένα πολύ δυνατό ΚΚΕ. Αυτό είναι που θα κριθεί στις εκλογικές αναμετρήσεις όποτε και αν γίνουν και αυτό αποδείχθηκε και χθες, επειδή ξεκινήσαμε τη ζήτηση στη Βουλή να κλείσουμε και με αυτό, ότι το ΚΚΕ είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί και δίνει απαντήσεις στα σημερινά διέξοδα και η μοναδική δύναμη που λέει ότι σωτήρες δεν υπάρχουν για το λαό, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βαδίζοντας το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Ρεμπάπη. Να είστε καλά.